Καταρχήν, εδώ μιλάμε για σχέδιο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει οριστικό κείμενο. Σε γενικές γραμμές, εμείς θεωρούμε ότι είναι μια συνέχεια του Καλλικράτη, με την έννοια ότι όπως ο Καλλικράτης ήρθε να ευθυγραμμίσει τους Δήμους και τη λειτουργία τους με τις κεντρικές πολιτικές επιλογές, αυτές που καθορίζονται από τα μνημόνια, έρχεται τώρα και ο Κλεισθένης να συμβάλλει και αυτό στην ίδια την λογική. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, όπως είδαμε, οι προβλέψεις που έχει ήδη επιβεβαιώνουν αυτό το συμπέρασμα. Σαν φέρω σαν παράδειγμα ότι προβλέπεται, για παράδειγμα, να ενταχθεί και το πράσινο σαν ανταποδοτικά τέλη, κάτι το οποίο θα συνεπιφέρει αύξηση της τοπικής φορολογίας στα τέλη που θα πληρώνει ο κάθε Δήμος, οι δημότες δηλαδή στον κάθε Δήμο. Προβλέπεται ευρύτερη και διευρυμένη συμμετοχή των Δήμων σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε εμείς την είσοδο των επιχειρηματιών στη λειτουργία των Δήμων και στις υποδομές της χώρας, δηλαδή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημοτική περιουσία, παραχωρήσεις σε ιδιώτες για 99 χρόνια κτλ. Μια σειρά δηλαδή από αρμοδιότητες που μεταφέρονται, ασφαλώς μεταφέρονται χωρίς πόρους. Εξακολουθεί η πολιτική της υποχρηματοδότησης των Δήμων από τον κεντρικό προϋπολογισμό. Τώρα δυστυχώς το ζήτημα της απλής αναλογικής, το οποίο είναι ένα δευτερεύον, είναι ένα θέμα απλά του πώς αναδεικνύεται η Δημοτική Αρχή, αυτό είναι που φαίνεται να απασχολεί διάφορες παρατάξεις και διάφορους πολιτικούς χώρους. Δεν θα πρέπει να απασχολεί, πιστεύετε? Να σας πω, πού είναι οι φωνές για την τοπική κοινωνία και για την δυνατότητα που έχει ο κάθε πολίτης στον χώρο του να επιλέγει το κριτήριο το καλύτερο για το Δήμο του και για την περιοχή του? Δεν βρίσκουμε ότι είναι κακό αυτό το πράγμα. Βεβαίως είναι μια σκοπιμότητα από την κυβέρνηση, διότι απλή αναλογική είναι το δικαιότερο εκλογικό σύστημα συνολικά. Θα μπορούσαν να το φέρουν και για τις κεντρικές εκλογές. Προφανώς εδώ επιδιώκονται συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, στη γραμμή Νέας Δημοκρατίας. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς δεν θεωρούμε ότι τα παράπονα που υπάρχουν για την απλή αναλογική ή αντιθέσεις αφορούν κάτι πραγματικό. Στην πραγματικότητα, η λογική είναι ένα καυγά να κάνουμε, φωνές να σηκώσουμε, όταν όμως στην ουσία της πολιτικής βρίσκονται εκεί οι δύο αυτοί οι πόλοι σύμφωνοι.